Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο και το υλικό για να γίνει αυτό το βίντεο μας το έστειλε μια φίλη του καναλιού, η οποία γράφει σε ένα email. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, παρακολουθώ τα βίντεο που ανεβάζετε στο κανάλι σας και με έχουν βοηθήσει πολύ στον τομέα τουλάχιστον που εγώ επιθυμώ να επικεντρώνομαι. Είδα ένα άρθρο στο διαδίκτυο, το οποίο και σας στέλνω, σχετικά με τους τρόπους που οι ναρκισσιστές κάνουν hoovering και σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα να σας στείλω το link. Πραγματικά, ένας προς ένας οι τρόποι που κατονομάζονται ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέει το άρθρο, σύμφωνα με ατυχείς προσωπικές μου εμπειρίες και γι' αυτό το βρήκα πολύ επιτυχημένο και αποφάσισα να σας το κοινοποιήσω. Εδώ να πω ότι εμείς στο κανάλι μας έχουμε αντικαταστήσει τον όρο ναρκισσιστές που χρησιμοποιείται ευρέως με τον όρο αδιάγνωστοι, λόγω του ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση ενός ανθρώπου μας ταλαιπωρεί. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι όμως ότι μας ταλαιπωρεί. Λέει η φίλη, δεν ξέρω αν και κατά πόσον στο παρελθόν ο ναρκισσισμός ήταν διαδεδομένος, αλλά πλέον είναι μάστιγα. Ίσως γι' αυτό να ευθύνεται το κλίμα της εποχής μας που έχει ως προμετωπίδα του τον άκρατο καταναλωτισμό και ατομικισμό. Με συνέπεια, οι άνθρωποι να τα δίνουν κυριολεκτικά όλα για να φανούν αυτοί ως καλύτεροι και πιο επιτυχημένοι από τους συνανθρώπους τους, τη στιγμή που ήδη μέσα τους αισθάνονται πλήρως αποτυχημένοι. Κάτι που τους κάνει να αναλώνονται σε έναν ατέρμονο αγώνα υποτίμησης ή ουδήποτε στοχοποιούν, συνήθως επειδή τον φθονούν. Συμφωνώ με το σκεπτικό της φίλης ότι η συνθήκη, η κοινωνική συνθήκη στην οποία ζούμε στην εποχή μας, ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων συμπεριφορών. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούμε να γίνουμε οι καλύτεροι, οι πιο επιτυχημένοι, ενώ μέσα μας δεν νιώθουμε καλά, έτσι τους ανθρώπους που ζηλεύουμε και φθονούμε προσπαθούμε να τους κάνουμε να νιώσουν εξαιρετικά άσχημα, χειρότερα από μας. Δυστυχώς φαίνεται να ισχύει ότι οι πιο φανατικοί θαυμαστές ενός προσώπου είναι οι ναρκισσιστές που τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους, επειδή είναι ό,τι αυτοί δεν είναι, αλλά πολλοί θα ήθελαν να είχαν γίνει. Συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν κάποιος μας συμπαθεί είναι ναρκισσιστής που θέλει να μας κάνει κακό, αλλά συμβαίνει και αυτό και γενικώς ο φανατισμός δεν δείχνει σε καμία περίπτωση μια υγιή κατάσταση. Να είστε καλά, λέει φίλη, συνεχίστε την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Αλλά και κάτι άλλο, όσο για τα like στα βίντεο σας, μην τρέπεστε να τα ζητάτε και θα μπορούσατε να βάλετε και σχετικό μήνυμα στα βίντεο σας, γιατί πολλές φορές δεν μας περνάει από το μυαλό, επειδή είμαστε επικεντρωμένοι σε ό,τι λέτε. Ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη σου, φίλη. Σας ευχαριστώ για όλα και εγώ σε ευχαριστώ που στείλες αυτό το πολύ ωραίο άρθρο. Το άρθρο είναι στα αγγλικά. Θα το έχω εδώ μπροστά μου ανοιχτό στον υπολογιστή, επειδή μου έχετε πει ότι αν έχω το κινητό κοντά στο μικρόφωνο κάνει παράσιτα, γιατί συνήθως μέχρι τώρα στα βίντεο διάβαζα από το κινητό μου τις επιστολές και τα άρθρα τα οποία διάβαζα στα βίντεο. Τώρα είπα θα ανοίγω σελίδα στον υπολογιστή και να δούμε αν δεν θα κάνει παράσιτα. Λοιπόν, είναι από μια ιστοσελίδα που ονομάζεται kimsaid.com και ο τίτλος του άρθρου είναι 10 τύποι hoovering και πώς να αποκριθούμε σε αυτούς δυναμικά. Το hoovering είναι η αναρρόφηση, όπως το έχω μεταφράσει στα ελληνικά και στον τίτλο του βίντεο, είναι η προσπάθεια που κάνει ένας ναρκισσιστής ή ένας αδιάγνωστος άνθρωπος, ένας αδιάγνωστος πρώην σύντροφος ή πρώην φίλος, προκειμένου να μας τραβήξει πάλι πίσω σε εκείνη τη σχέση στην οποία μας ρουφάει την ενέργεια και μας κακοποιεί. Με ποιους τρόπους ένας αδιάγνωστος πρώην φίλος και πρώην σύντροφος θα παίξει και θα μηχανευτεί την επιστροφή μας πίσω στην κακοποιητική σχέση. Για να μπορέσουμε, λέει εδώ στο άρθρο, να αποφύγουμε να μας ρουφήξουν πίσω με αυτά τα κόλπα οι αδιάγνωστοι πρώην, είναι σημαντικό να τους καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Δεν έχουν κανόνες. Ό,τι φαίνεται ότι είναι εκτός ορίου για μας, δεν είναι πολύ απόμακρο για αυτούς. Θα έκαναν τα πάντα για να μας πάρουν πίσω, να μας ρουφήξουν πίσω, όπως μια πολύ ισχυρή ηλεκτρική σκούπα ρουφάει τη βρωμιά από το χαλί.
όσο μόλις καταφέρουν να σε ρίξουν πίσω στην κακοποιητική σχέση, νιώθουν ικανοποιημένοι. Δεν το κάνουν αυτό για σένα, το κάνουν για αυτούς. Και γι' αυτό τον λόγο επιστρέφουν αυτοί οι αδιάγνωστοι πίσω, να είναι σε σχέση με κάποιον άνθρωπο, επειδή θέλουν τα ωφέλη του να είναι μέσα σε σχέση, και γι' αυτό τον λόγο η κακοποίηση ξανασυμβαίνει και πολλές φορές χειρότερα από πριν. Όταν επιστρέφουμε πίσω σε κακοποιητικές σχέσεις, η κακοποίηση μπορεί να είναι πολύ χειρότερη κάθε φορά που επιστρέφουμε. Προσπαθούν να μας κάνουν hoovering, να μας αναρωφήσουν για να δουν αν ακόμη έχουν επίδραση πάνω μας, και αν το καταφέρουν, αυτό μόνο θέλουν. Και θα πάνε πολύ εύκολα και γρήγορα πίσω στο να μας κακοποιούν ή να μας αγνούν για εβδομάδες. Δεν υπάρχει ανάγκη να πέσουμε στις παγίδες τους. Και εδώ είναι 4 πολύ συχνές παγίδες hoovering που οι αδιάγνωστοι χρησιμοποιούν για να μας πάρουν πίσω. Η πρώτη παγίδα είναι να προσποιούνται ότι ο χωρισμός ή η διακοπή της σχέσης δεν έχει συμβεί ποτέ. Αυτό είναι ένα από τα κόλπα που οι αδιάγνωστοι παίζουν, το οποίο μπορεί πραγματικά να είναι μεγάλη παγίδα για μας. Έχετε τερματίσει τη σχέση, έχετε χωρίσει από την ερωτική σχέση, έχετε σταματήσει τη φιλία, είσαστε σίγουροι γι' αυτό πως την έχετε σταματήσει. Είναι ένα χρονικό διάστημα για το οποίο δεν βρίσκεστε, δεν μιλάτε. Στην πραγματικότητα, μπορεί, αν πρόκειται για ερωτική σχέση, να έχετε βγει και κάποια ραντεβού και να έχουν βγει και αυτοί και να το θεωρήσετε ότι τελείωσε. Ξαφνικά, παίρνεις ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα που γράφει ένα «σε σκέφτομαι», μια κάρτα που γράφει «σε σκέφτομαι» που είναι υπηκολλημένη πάνω στο μπουκέτο με τα τριαντάφυλλα. Τι γλυκό συνέστημα, λέει εδώ στο άρθρο. Σε εκπλήσει. Αλλά παρόλα αυτά είναι γλυκό και αρχίζεις να σκέφτεσαι ξανά τις καλές στιγμές που πέρασες με τον αδιάγνωστο. Πριν το πάρεις είδηση, τους έχεις τηλεφωνήσει να τους ευχαριστήσεις για τα τριαντάφυλλα και ξανά έχεις πέσει στην παγίδα. Είναι πολύ συχνό κόλπο αυτό που χρησιμοποιούν οι πρώην αδιάγνωστοι, να συμπεριφέρονται σαν να και δεν έχετε τσακωθεί, σαν να και δεν έχετε διακόψει τη φιλία, σαν να και δεν έχετε διακόψει τη σχέση. Να σου γράφουν ένα email, να σου στέλνουν ένα μήνυμα, σαν πως και όλα είναι με λιγάλα και είναι όπως πριν, όπως στην αρχή της σχέσης και δεν έχει συμβεί η διακοπή. Η δεύτερη παγίδα hoovering ή αναρρόφησης είναι να σου λένε πόσο πολύ σε αγαπούν και σε θαυμάζουν και σε λατρεύουν. Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να ακούμε λέξεις όπως «σε αγαπώ», όπως «σε θαυμάζω». Αυτό το γνωρίζουν οι αδιάγνωστοι, ότι οι άνθρωποι έχουν με αυτή τη βασική ανάγκη να νιώθουμε ότι αγαπιόμαστε και θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις λέξεις «σε αγαπώ», «σε λατρεύω», «είσαι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος», «δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον σαν εσένα», «είσαι η αδελφή ψυχή μου» και «είναι κάρμα να είμαστε μαζί» και «είναι καρμικό να είμαστε μαζί» και «είναι κάτι το οποίο είναι γραφτό να γίνει». Θυμάμαι τώρα ότι μια φίλη μας έγραφε ότι της έλεγε κάποιος, η κυρία που την εκμεταλλευόταν το αφεντικό του ανδρός της έλεγε ότι ήταν καρμικό, ήταν θέμα τύχης να είναι μαζί. Και όταν ακούμε αυτές τις πολύ βαριές κουβέντες, τις πολύ μεγάλες κουβέντες, είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουμε πίσω στην παγίδα του να είμαστε μαζί τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πραγματική αγάπη δεν πρέπει να είναι δραματική, να έχει προβλήματα. Η πραγματική αγάπη δεν έχει μέσα αυτό τον πόνο και την κακοποίηση που έχει σχέση με οποιονδήποτε αδιάγνωστο. Και η αγάπη την οποία λένε οι αδιάγνωστοι πως έχουν για μας είναι περισσότερο μία τοξική αιμονή, η οποία δεν είναι έντιμη και καλοπροαίρετη υγιής αγάπη. Όταν κάποιος λέει «σε αγαπώ πολύ», όταν κάποιος λέει «σε λατρεύω»,
δεν σημαίνει ότι αυτό το συναίσθημα που νιώθει και περιγράφει είναι πραγματική αγάπη ή είναι αγάπη η οποία θα κάνει καλό στη ψυχή και στο σώμα μας. Κάποιος μπορεί, ένας αδιάγνωστος άνθρωπος μπορεί να είναι σίγουρος ότι μας αγαπάει, μας εκτιμάει, μας θέλει, μας λατρεύει, είμαστε αδερφή ψυχή, το πιο κοντινό του άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως η σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο να μας κάνει πολύ κακό. Η τρίτη παγίδα, παγίδα Hoovering, στην οποία μπορεί να κάνει ένας αδιάγνωστος, είναι το συναισθηματικό Hoovering. Να μας υπενθυμίσουν τις καλές στιγμές που είχαμε στο παρελθόν. Να στοχεύσουν στην ανάμνηση που έχουμε κάποιων καλών στιγμών που είχαμε στο παρελθόν, στη φιλία ή στη σχέση μαζί τους, και να μας τις αναφέρουν με νοσταλγία και συναισθηματισμό, να μας θυμίζουν εκείνες τις καλές στιγμές που μπορεί να ήταν και λίγες, και να το κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μας βάλουν συναισθηματικά να μπούμε στην παγίδα, να επιστρέψουμε. Γιατί όταν ο άλλος σου λέει «θυμάσαι τότε που πήγαμε εκείνο την ωραία εκδρομή και τι όμορφα που περάσαμε, εκείνο το ωραίο ραντεβού που είχαμε βγει, τι όμορφα που ήταν», και να σε βάζεις αυτή τη διαδικασία να ανασύρεις από τη μνήμη σου τις καλές στιγμές, αυτό είναι συναισθηματικό hoovering, γιατί σε βάζεις σε μια συναισθηματική συνθήκη ευάλωτη που μπορεί εύκολα να πας πίσω και να ξεχάσεις όλες εκείνες τις κακές στιγμές, τις επικίνδυνες στιγμές για τις οποίες τερμάτισες τη σχέση με τον αδιάγνωστο άνθρωπο. Η τέταρτη παγίδα hoovering είναι το να παρουσιάσουν πως τυχαία κάνουν επαφή μαζί σου. The accidental contact. Ότι τυχαία έχουν επικοινωνήσει μαζί σου. Για παράδειγμα, μπορεί να σου στείλουν ένα μήνυμα και να γράψουν μετά «Ω, συγγνώμη, αυτό το μήνυμα πήγαινε για κάπου αλλού». Και αυτό να είναι μια αφορμή για να ξεκινήσουν μια συζήτηση. Ή να σου στείλουν ένα μήνυμα «Με πήρες τηλέφωνο?» ήθελες να επικοινωνήσεις μαζί μου, σαν να είδα μια κλίση από σένα αλλά δεν τη βρίσκω. Αυτό φυσικά είναι ένα πολύ δειλό κόλπο hoovering, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ένας αδιάγνωστος άνθρωπος για να μας βάλει στη συζήτηση. Αν απαντήσουμε στο μήνυμά τους που μας στέλνουν στο κινητό μας ή στα social media, θα αρχίσει η διαδικασία αναρρόφησης. Θα γράψουν πίσω κάτι όπως «Ουάου, είχε πολύ καιρό να μιλήσουμε, πώς είσαι» και μετά θα νιώθεις αγενής αν δεν απαντήσεις ή θα σε κάνουν να νιώσεις πολύ άσχημα επιμένοντας ότι δεν ήθελαν να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί σου, εσύ το ξεκίνησες και δεν θέλουν να έχουν τίποτα μαζί σου. Πολύ σύντομα, αν πέσεις στην παγίδα να απαντήσεις στο τυχαίο μήνυμα, στο τυχαίο σχόλιο, θα μπεις σε μια διαδικασία που θα αρχίσουν, εδώ λέει στο άρθρο, ένα τσουνάμι emails. Πραγματικά, οι αδιάγνωστοι από τους οποίους έχεις κόψει τη σχέση δεν στέλνουν ένα email και δύο και τρία, τσουνάμι email, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από αυτά να μας πάρουν πίσω. Το πέμπτο κόλπο hoovering είναι να παρουσιάσουν πως έχουν ένα πρόβλημα, ότι υπάρχει μια κρίση στη ζωή τους. Οι αδιάγνωστοι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες κρίσεις για να σε ρουφήξουν πίσω. Μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχουν, ένα πρόβλημα που έχουν, ή ένα πρόβλημα υγείας που έχουν, ή ισχυρίζονται πως έχει ένα μέλος της οικογένειας τους. Πολύ συχνά μπορεί να σου γράψουν ένα μήνυμα και να σου πούν έχω αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας, είμαι στο νοσοκομείο, είναι στο νοσοκομείο ένα αγαπητό μου πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να στοχεύσουν στην ανθρωπιά μας, να στοχεύσουν στην ευαισθησία μας για να μας ρουφήξουν πάλι πίσω. Και πολύ συχνά οι κρίσεις που μας παρουσιάζουν ως αφορμή για να να ξεκινήσουν ξανά να μιλάνε μαζί μας, μπορεί να μην υπάρχουν, να είναι ψεύτικες κρίσεις, δηλαδή να λένε ψέματα ή να μεγαλοποιούν ένα μικρό πρόβλημα προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή. Χειριστικότητα, full χειριστικότητα.
Η έκτη παγίδα είναι ότι μπορεί να στείλουν κάποιον άλλον να μας προσεγγίσει για να ελέγξει τα νερά. Θέλουν να μας ρουφήξουν πίσω, αλλά δεν θέλουν να φάνε άλλη μια απόρριψη από μας. Έτσι στέλνουν ένα κοινό φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειας τους, με τον οποίο μπορεί να έχουμε κάποια σύνδεση, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και θεωρούν ότι αν μας στείλουν κάποιον ο οποίος θα μας μιλήσει καλά και θα μας καλοπιάσει, ότι μετά θα προετοιμάσει το έδαφος για να έρθουν αυτοί να μας ρουφήξουν. Εγώ έχω τη γνώμη ότι εφόσον τερματίζουμε μία σχέση με έναν άνθρωπο κακοποιητικό προς εμάς, έναν αδιάγνωστο άνθρωπο, είναι πολύ καλή ιδέα να μην διατηρούμε σχέσεις και με μέλη της οικογένειας του ή με φίλους του, προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το hoovering. Η έβδομη παγίδα είναι το ότι απολογούνται ξανά και ξανά. Θα σου πούν για παράδειγμα ότι δεν πρόκειται να ξανακάνω αυτή τη συμπεριφορά, δεν έχω μετανιώσει, δεν θα το ξανακάνω, είμαι μεγάλος μαλάκας, συγχώρεσέ με, και απολογούνται ξανά και ξανά για τα λάθη τους, προσπαθώντας να σε πείσουν να αφαιθείς ξανά, να σε ρουφήξουν στην κακοποιητική σχέση. Η αλήθεια είναι όμως ότι μόνο με την απολογία κανείς δεν έχει αλλάξει. Κανείς δεν έχει αλλάξει τη ζωή του μόνο επειδή απολογήθηκε, και τα λόγια είναι πολύ εύκολο να τα πει οποιοδήποτε. Η 8η παγίδα είναι να αρχίσουν να βάζουν likes στα social media, στο Facebook, να βάζουν ωραία σχόλια κάτω από τα post μας και να προσπαθούν να μας δείξουν εμέσως πλην σαφώς ότι έχουν μετανιώσει και ότι έχουν καλή γνώμη για μας. Εγώ έχω τη γνώμη ότι αν τελειώνουμε μια κακοποιητική σχέση με έναν αδιάγνωστο άνθρωπο, για ασφάλεια, για περισσότερη ασφάλεια, μπλοκάρουμε και την οποιαδήποτε διάδραση στο διαδίκτυο. Γιατί μπορεί να αφήσουμε κάποιον αδιάγνωστο πρώην στους φίλους μας στο Facebook, στους φίλους μας στο Instagram, προκειμένου να δείξουμε ότι είμαστε ανώτεροι και ότι δεν κρατάμε κακία, αλλά στην πραγματικότητα αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα, ούτως ώστε άμα περάσει λίγο χρονικό διάστημα να σου πει «Ας πάω ξανά πίσω, ας της βάλω like, ας του βάλω like στα post, ας του βάλω ωραία σχόλια», προκειμένου να τον καλάρω, να τον ηρεμήσω και για να έρθει πίσω. Από τη στιγμή που τερματίζουμε μία σχέση επειδή θεωρούμε επικίνδυνο το πρόσωπο με το οποίο συνδυόμαστε, καλά κάνουμε να μπλοκάρουμε και στα social media. Δεν είναι κακή ιδέα. Ίσα-ίσα αναγνωρίζουμε το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι να έρθουμε ξανά σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να μας δώσουν δώρα, να μας στείλουν δώρα, να μας λέει εδώ, μπορεί να μας στείλουν πολύ γενναιόδωρα δώρα για να μας αναστατώσουν, ειδικά αν κατά τη διάρκεια της σχέσης ήταν άπλιστοι και τσιγκούνιδες. Στα μαλλιά, στο μυαλό τους, αν θα σου δώσουν ένα δώρο, ελπίζουν ότι θα σε κάνει αυτό το δώρο να σκεφτείς ότι νοιάζονται πραγματικά για σένα. Υπάρχουν και αδιάγνωστοι άνθρωποι οι οποίοι μισούν να ξοδεύουν τα λεφτά τους πάνω σε άλλους ανθρώπους και μπορεί να σου κάνουν δώρο όμως, γιατί παρόλο που είναι και επώδυνο για αυτούς να κάνουν δώρα, αλλά το θεωρούν σαν μια τελευταία ευκαιρία, προσπάθεια να σε τραβήξω ξανά πίσω. Δεν υπάρχει λόγος να παρασυρθούμε και να θεωρήσουμε ότι έχουν ξαφνικά οι πρώην κακοποιητικοί αδιάγνωστοι άνθρωποι καταλάβει την αξία μας και γι' αυτό μας στέλνουν δώρα. Τα δώρα, τα οποία έρχονται out of the blue, έρχονται ξαφνικά, όπως και η πρώτη παγίδα που λέει θα προσποιηθούμε, δεν είχε συμβεί ποτέ ο τερματισμός της σχέσης, η διάλυση της σχέσης ή ο χωρισμός, γίνονται ακριβώς με σκοπό να μας ρουφήξουν πίσω. Και η 10η παγίδα hoovering είναι να σου προσφέρουν το ένα πράγμα το οποίο σημαίνει τα περισσότερα για σένα από ότι οτιδήποτε άλλο. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι είχαν στενή σχέση μαζί μας, γνωρίζουν τι πραγματικά επιθυμούμε στη ζωή μας. Αν για παράδειγμα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αρβωνιαστούμε και να κάνουμε οικογένεια,
ξαφνικά θα έρθουν να σου πούν «Σ' αγαπώ, σε λατρεύω και θέλω να ρωμιαστούμε, πρέπει να αγοράσουμε δαχτυλίδια για να ρωμιαστούμε». Ή για παράδειγμα, αν θέλαμε πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν καλύτερη συμπεριφορά στα παιδιά μας, μπορεί στην προσπάθεια να μας κάνουν χούρβερινγκ, να πάρουν τα παιδιά μας έξω, να τους πάρουν ένα ταξίδι και να τους απολογηθούν για το ότι δεν είχαν καλή συμπεριφορά. Ή για παράδειγμα, αν είχες όνειρο να σταματήσουν να είναι άπιστοι, θα έρθουν και θα σου πούν ότι έχουν μπει σε θεραπεία για τον εθισμό στο σεξ. Όλα αυτά όμως που υπόσχονται ότι θα κάνουν και υπόσχονται θα μας δώσουν αυτό που πραγματικά θέλουμε, δεν είναι επειδή θα μας το δώσουν, υπόσχονται πως θα το κάνουν επειδή ξέρουν ότι είναι η μεγαλύτερη μας επιθυμία. Οπότε γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην έχουμε επιθυμίες στη ζωή μας οι οποίες να έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους. Να θέλουμε πάση θυσία να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά για παράδειγμα. Ή να θέλουμε πάση θυσία πράγματα τα οποία χρειάζονται και άλλους ανθρώπους για να γίνουν. Γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις για τη μοναχικότητα και για την καλλιέργεια μιας συνθήκης στην οποία να είμαστε καλά στη ζωή μας χωρίς να έχουμε ανάγκη άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό μας δίνει την ελευθερία. Όταν συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να συνδεόμαστε με ελεύθερη βούληση και επειδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ταιριαστοί σύντροφοι για μας και όχι επειδή θα μας δώσουν εκείνο το οποίο έχουμε ανάγκη. Η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτουμε οι άνθρωποι είναι αυτή, να έχουμε μεγάλες ανικανοποίητες ανάγκες που έχουν να κάνουν με τη συντροφικότητα και με τη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και αυτές οι μεγάλες ανικανοποίητες ανάγκες να είναι οι αδυναμίες μας και πάνω στις αδυναμίες μας να πατάνε οι κάθε λογής αδιάγνωστοι προκειμένου να δημιουργήσουν σχέση μαζί μας ή να μας ρουφήξουν, να μας κάνουν hoovering πίσω σε μια σχέση κακοποιητική την οποία είδαμε και πάθαμε να τελειώσουμε. Άρα αυτές είναι οι 10 δημοφιλείς παγίδες που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να μας κάνουν hoovering, να μας φέρουν πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί είναι παίχτες, οι αδιάγνωστοι, οι ναρκισσιστές, οι κακοποιητικοί και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας πάντοτε ότι έναν άνθρωπο τον οποίον τον έχουμε χωρίσει ή έχουμε διακόψει την οποιαδήποτε σχέση μαζί του δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να τον επαναφέρουμε πίσω. Εάν ο άνθρωπος με τον οποίον είχαμε αυτή τη σχέση ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πνευματικότητα και είχε την δυνατότητα να μπορεί να αλλάζει προς το καλύτερο, δεν θα φτάναμε στο σημείο να το χωρίσουμε ή να διακόψουμε την οποιαδήποτε σχέση μαζί του και να φοβόμαστε κιόλας, μην τυχόν και πάμε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γύρω μας πνευματικοί άνθρωποι, καλλιεργημένοι άνθρωποι, και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το καλύτερο δυνατό και για τους εαυτούς τους και για την ψυχή τους και για τους άλλους. Γύρω μας κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι αδιάγνωστοι, οι οποίοι τρέφονται από την κακοποίηση που κάνουν στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι θα πούν πολύ μεγάλα λόγια τα οποία φυσικά δεν εννοούν, θα κάνουν πολύ μεγάλες υποσχέσεις τις οποίες δεν πρόκειται να τηρήσουν, προκειμένου να είναι σε σχέση με έναν άνθρωπο από τον οποίο να ρουφούν συνεχώς ενέργεια. Χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή, να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα αρπακτικά των ανθρωπίνων σχέσεων. Και τα αρπακτικά των ανθρωπίνων σχέσεων, οι αδιάγνωστοι, οι κακοποιητικοί, οι ναρκισσιστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν οποιαδήποτε δουλειά για να βελτιώσουν τον εαυτό τους, δεν προσπαθούν να καλυτερεύσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους, αλλά η έγνοια τους είναι πώς θα επικυριαρχήσουν πάνω στους άλλους και πώς θα έχουν ανθρώπους τους οποίους να εκμεταλλεύονται. Οπότε όταν διακόπτουμε μια σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο, δεν ντρεπόμαστε ούτε να τους μπλοκάρουμε στα social media, ούτε να τους μπλοκάρουμε στα τηλέφωνά μας, ούτε να πάρουμε οποιαδήποτε προφύλαξη προκειμένου να προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας από την τοξικότητά τους. Δικαιούμαστε και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Την αγάπη μου. Στην περιγραφή του βίντεο βάζω και το άρθρο αυτό στα αγγλικά για όσους θα ήθελα να το διαβάσω. Φιλιά.